Η βόλτα στη Μαρίνα του Φλίσβου με το Σοκράτη Αλαφούζο είναι μια αγαπημένη συνήθεια που την ηρεμεί και την αναζωογονεί. Η υποστήριξή του σε μένα ήταν πολύ σημαντική, του Σοκρατινού. Οπότε υπήρχε σεβασμός και υπάρχει σεβασμός και υποστήριξη. Άμα θέλεις κάτι πολύ, νομίζω ότι έρχεται. Η Άριελ Κωνσταντινίδη νιώθει καλά με τον εαυτό της, αφού μετά από μια δύσκολη περίοδο που βίωσε, πατά γερά στα πόδια της και κοιτάζει μπροστά με αισιοδοξία, αφήνοντας πίσω σχέσεις και φιλίες που την έκαναν να συμβιβάζεται. Αν αποφασίσεις ότι θέλεις να έχεις σχέσεις ουσιαστικές και όχι γνωριμίες, αλλά δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να το παραδεχτείς ότι έχεις κάνει λάθος ή ότι ξαφνικά δεν έχεις συναισθήματα για τον άλλον ή ότι νιώθεις ότι, ρε παιδί μου, δεν ταιριάζεις. Αλλά κρατάς μια φιλία χρόνια μόνο και μόνο για να μην σε πούνε κακό ή πώς είναι δυνατόν, αφού είναι 10 χρόνια μαζί, ας πούμε φίλοι, είναι δυνατόν τώρα να μου μιλάνε. Για άλλους λόγους συμβιβάζεσαι. Εγώ ήρθα σε μια φάση στη ζωή μου που αυτά ήθελα λίγο να τα βγάλω. Δηλαδή και να είμαι πολύ πιο ειλικρινής με τον εαυτό μου, οπότε να είμαι και με τους άλλους. Και έτσι είχα πάρα πολλές αλλαγές στο περιβάλλον μου. Ένα άσχημο περιστατικό που αφορούσε ένα αγαπημένο της πρόσωπο από το παρελθόν τη συντάραξε και σε συνδυασμό με κάποιες άλλες καταστάσεις την οδήγησαν να αναζητήσει βοήθεια και να χτυπήσει την πόρτα ενός ειδικού. Υπήρχαν κάποιες καταστάσεις που δεν με ευχαριστούσαν ή έβλεπα γεγονότα που επαναλαμβάνονται. Μπήκα στη λογική του να ψάξω να δω τι είναι αυτό που κάνω και ποιος είναι ο δρόμος που χρειάζεται να ακολουθήσω για να μου γίνει ακριβώς, ξέρεις, πολύ συγκεκριμένο αρκετά γεγονότα τα οποία ήταν, ξέρεις, το ένα μετά το άλλο. Κάποια στιγμή φτάνεις εκεί, είναι και το κερασάκι. Προσωπικά, ξέρεις, συμβαίνουν διάφορα. Μπορεί να είναι μικρά, μπορεί να είναι μεγάλα. Όμως ξεχυλίζει το ποτήρι και έφτασα σε ένα σημείο που να πω ωραία, δηλαδή τι γίνεται εδώ. Και άρχισα να... Όταν φτάνεις και είσαι πολύ ειλικρινής ότι ψάχνεις βοήθεια, νομίζω ότι σου έρχονται πληροφορίες. Και αν είσαι ανοιχτός, δηλαδή δεν είσαι με παροπίδες το τι χρειάζεται να κάνεις, κάτι θα ακολουθήσεις. Είναι πολλές πληροφορίες. Απευθύνθηκε σε κάποιο ψυχολόγο, εσύ, συγκεκριμένο. Ψυχίατρο, όχι ψυχολόγο. Mm-hmm. Ψυχίατρο. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χωρίς ταμπού, η Άριελ Κωνσταντινίδη μιλά για το διάστημα που παρακολουθούσε συνεδρίες και την βοήθησε να ανταποκριθεί όχι μόνο στις επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά και να διαχειριστεί τον πόνο και την οργή που ένιωθε μέσα της. Γιατί Θεέ μου να μου συμβαίνει τώρα αυτό, γιατί πονάω. Εγώ ζήτησα βοήθεια. Και δεν έμεινα εκεί. Δηλαδή αυτό με βοήθησε να ξεπεράσω την ανισορροπία που είχα εκείνη τη δεδομένη στιγμή, γιατί είχα πολλά μέτωπα ανοιχτά. Όμως μετά, ξέρεις, εφόσον στάθηκα στα πόδια μου και ήμουνα αρκετά, ας πούμε, καλά, να πάρω την ευθύνη μου και να το ψάξω λίγο περισσότερο. Το τροχαίο που συνέβη στον πρώην σύντροφό της και οι βλάβες που προκλήθηκαν στην υγεία του ήταν για την όμορφη ηθοποιό ένα δυνατό σοκ. Τότε ένιωσε να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της και λίγο αργότερα αναθεώρησε πολλά πράγματα στη ζωή της. Μπήκα στη λογική ότι ναι, όλα στη ζωή τα προκαλούμε εμείς. Δηλαδή αυτά που μας συμβαίνουν έχουμε συνυπευθυνότητα. Δεν είναι οι άλλοι που πάντα ευθύνονται και η αδικία που έρχεται σε εμάς από τους κακούς. Ένα μάθημα ζωής είναι για εκείνη η σχέση που έχει αναπτύξει με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ, αυτό δεν αλλάζει. Απλώς οι προτεραιότητες μας και οι στόχοι μας στη ζωή είναι διαφορετικοί. Αλλά είναι μια σχέση ζωής, ούτως ή άλλως. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που όσο ξυμωρο και αν φαίνεται, γιατί είναι πολύ ο πόνος. Είμαι όμως πάρα πολύ τυχερή που το έζησα, που το βίωσα και που είμαι τώρα έτσι όπως είμαι. Έχεις επικοινωνία μαζί του τώρα? Φυσικά. Φυσικά, αυτό δεν θα σταματήσει. Mm-hmm. Άλλωστε είναι μια αγάπη χωρίς εγωισμό. Δεν χρειάζεται να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον.
ως απόδειξη της αγάπης. Είναι πραγματικά, αυτό είναι ένα μάθημα πολύ σημαντικό σε μένα. Η ανιδιοτέλεια. Η γνωριμία με τον Σωκράτη Αλαφούζο κρατάει αρκετά χρόνια. Απλά όλα τα προηγούμενα χρόνια περιορίζονταν σε ένα τυπικό και αυστηρά επαγγελματικό επίπεδο. Ο έρωτάς τους γεννήθηκε, όπως λέει η Άριελ, πριν από λίγους μήνες. Είχα σχεδόν συναισθηματικά αποδεσμευτεί από μια σχέση που είχα πριν 3 χρόνια. Και ήταν ένα timing σωστό. Και όλοι θεώρησαν ότι εσύ ήσουν η πέτρα του σκανδάλου, όπως είπες. Δεν τον έχω παίξει αυτό το ρόλο. Όχι, ναι. Προφανώς. Νομίζω ότι κανείς δεν ήθελε να κάνει κάτι επίτηδες. Σε καμία περίπτωση. Αλλά τα πράγματα είναι... Και επειδή εμείς δηλαδή εγώ ήξερα πώς είναι, αυτό και δεν ήρθα σε πραγματικά δύσκολη θέση. Πιο πολύ με ενδιέφερε η άλλη, δηλαδή η οικογένειά μου. Όχι ότι και εκείνοι δεν ξέραν, ξέρεις, αλλά... Όταν όσα γράφονται, πόσο θα τους επηρεάσουν, εννοείς, έτσι. Ναι. Mm-hmm. Εκεί ήρθα σε δύσκολη θέση. Λιγάκι αισθανόμουν μηχανά. Με τον ηθοποιό συγκατοικούν, περνούν όμορφα μαζί, ωστόσο η προοπτική του γάμου, όπως δηλώνει, την αγχώνει. Απορώ με τους ανθρώπους, ειλικρινά πάντοτε απορούσα, που προγραμματίζουν ένα γάμο και λένε σε 6 μήνες θα παντρευτώ. Είσαι 3, κάνω και ετοιμασίες. Αυτό μου φέρνει... Υδρώνω. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι αν είναι να παντρευτώ, όταν θα παντρευτώ, θα είναι μπαμπαμ. Παραδέχεται πως στην αρχή ένιωσε αμήχανα στην πρώτη συνάντηση που είχε με την κόρη του αγαπημένου της. Είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου για τη Μαρίλια. Είναι πρόκληση στο πώς θα συμπεριφερθεί, δηλαδή τι να έχεις... Δηλαδή για μένα είναι σαν τους ρόλους. Αυτό πώς να το κάνω, φυσικά... Πάντα ξεκινάς από τη δική σου ειλικρίνεια, έτσι, δηλαδή από αληθινά συναισθήματα. Και σιγά σιγά είναι κάτι που φτιάχνεται, που χτίζεται. Αν έρχονταν μια εγκυμοσύνη στη ζωή σου, θα σε χαροποιούσε? Θέλω να μου πεις ειλικρινά. Υποθέτω πως θα μου έδινε πολύ χαρά, όσο και θα με τρόμαζε. Αν είναι η σωστή στιγμή, αν... θα είναι σε μια οικογένεια που το θέλουμε και οι δύο και θα είμαστε μαζί. Δηλαδή, δεν είμαι αντίθετη, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα ήθελα να... Δηλαδή, θα ήθελα να κάνω οικογένεια, όχι να κάνω εγώ ένα παιδί.